φασιστική. Είναι λίγο πριν από τη λήξη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Αθήνα και ο επικεφαλή τη Χρυσή Αυγή και Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Μιχαλολιάκο υψώνει προκλητικά το χέρι του, απευθύνοντα ναζιστικό χαιρετισμό, προκαλώντα σοκ στην αίθουσα και την έντονη αντίδραση όλων των Δημοτικών Συμβούλων και του κοινού. Είχε προηγηθεί έντονο φραστικό διαπληκτισμό με τον επικεφαλή τη Ανταρσία και Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Κωνσταντίνου για τα όσα συνέβησαν πριν από λίγε ημέρε στον Άγιο Παντελήμον. Να χαίρεστε του Πακιστανού και του Μπαγκλατεσιανού που κάνατε Έλληνε πολίτε και βγήκατε έτσι, έτσι πήρατε το βήμα αυτό. Δεν είναι χώρος για φασιστική προπαγάνδα. Εντάξει. Λοιπόν, τέρμα. Χαρείτε κύριε. Χαρείτε κύριε. Κύριε Καμινή. Λοιπόν, το Προεδρείο. Ναζιστικούς χαιρετισμούς δεν δεχόμαστε. Δεν κατάλαβες την εδώ. Δεν κατάλαβες την εδώ. Δεν κατάλαβες την εδώ. Δεν κατάλαβες την εδώ. Καλό ταξίδι. Έξω οι φασίστες. Ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής είχε προσέλθει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας με τη συνοδεία 8 φουσκωτών, οι οποίοι δήλωσαν σωματοφύλακές του, προκαλώντας την αντίδραση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Τάκη Μπέι. Κανείς δεν επιτρέπεται να έρχεται εδώ πέρα με όπλα στην τσέπη ή ονομαζόμενος σωματοφύλακας κανενός. Τη φύλαξη και τη σωματική ακαιρότητα ή οδήποτε πολίτη μέσα στο χώρο του Δήμου Αθηναίων την εγγυάται ο ίδιος ο Δήμος Αθηναίων. Προς το τέλος της συνεδρίασης και ενώ είχε υπερψηφιστεί η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη για τους συμβασιούχους, αναγνωρίζοντας ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, το Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε για θέμα συζήτησης τα πρόσφατα γεγονότα στον Άγιο Παντελήμονα. Η ακροδεξιά πρόκληση του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής προκάλεσε την έντονη αντίδραση όλων των παρατάξεων. Δεν μπορώ παρά να στιγματίσω το γεγονός ότι εδώ πέρα είδαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ναζιστικό χαιρετισμό. Ως παράταξη, οτιδήποτε αντίκειται στο δημοκρατικά, συνταγματικά κατοχυρωμένο πολίτημά μας είναι απορριπταίο από εμάς. Δεν το συζητάω καθόλου αυτό το πράγμα.